Ευχάριστα φαίνεται να είναι τα νέα για την κυπριακή οικονομία. Όπως ανέφερε η Υπουργός Εμπορίου Νατάσα Πυλίδου σε συνέντευξη τύπου για την Εβδομάδα Βιομηχανίας, η κυπριακή οικονομία άρχισε σιγά σιγά να ανακάμπτει από το χτύπημα που δέχθηκε λόγω κορονοϊού και lockdown. Ως Υπουργείο Βιομηχανίας πραγματικά πιστεύουμε στη δυναμική της κυπριακής βιομηχανίας, στις προοπτικές τόσο όσον αφορά τις προοπτικές εργασίας όσο και τις προοπτικές αναβάθμισης της κυπριακής βιομηχανίας. Η κυρία Πυλίδου ανέφερε ακόμη ότι έχει υπερδιπλασιαστεί το κονδύλι για τα σχέδια χορηγιών που αφορούν τη βιομηχανία και ότι από 120 εκατομμύρια ευρώ ανήλθε στα 270 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αναμένεται να υπάρξει και συνέχεια. Οφείλουμε να αναφέρουμε ότι ακόμα και στην περίοδο της κρίσης, ο κλάδος της βιομηχανίας απέδειξε ότι διαθέτει εξαιρετικές αντιστάσεις και ότι έχει την ικανότητα να στηρίζει την κυπριακή οικονομία με πολύ καλές προοπτικές. Όσο αφορά τη νέα βιομηχανική πολιτική της κυβέρνησης, κατά την περίοδο 2019-2030, η κυρία Πυλίδου ανέφερε ότι στόχος είναι μεταξύ άλλων η ενίσχυση των υποδομών, η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και η ψηφιοποίηση. Το αρμόδιο Υπουργείο αναγνώρισε τις αδυναμίες και κάλεσε σε συστράτευση τις παραγωγικές δυνάμεις, όπου λήφθηκε απόφαση για αναστροφή της φθήνουσας πορείας μέσω μιας συντεταγμένης προσπάθειας για ετοιμασία νέας στρατηγικής προσαρμοσμένης στις σύγχρονες ανάγκες. Για την Εβδομάδα Βιομηχανίας που άρχισε σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις 25 Σεπτεμβρίου, προγραμματίζονται διάφορες εκδηλώσεις για επαγγελματίες βιομήχανους, στελέχη επιχειρήσεων, φοιτητές και ακαδημαϊκούς.